Δεν μπορώ να είμαι μάντης, αλλά όλα είναι πιθανά. Τι να πω. Τι να πω. Μάλιστα, όλα είναι πιθανά. Και... Ναι. Τώρα, περισσότερο πάντως πιθανό η Γαλλία είναι ότι μας στηρίζει. Ναι. Για τους δικούς της όμως λόγους, Και τι, μα, ναι, αλλά είναι, υποστηρίζει την Ελλάδα. Μάλλον, θα έλεγα. Mm. Ο καθένας στους λόγους του. Πάντοτε η Γαλλία ήταν με την Ελλάδα γιατί για τους λόγους της. Αλλά πάντα ήταν με την Ελλάδα όμως. Και η Γερμανία δεν ήταν γιατί είχε τους λόγους της. Στην ουσία θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι έχει ανοίξει πια η συζήτηση για αυτή την Ευρώπη? Εξαρτάται πώς το εννοούμε αυτό. Η μία συζήτηση είναι ότι αλλάζουμε, παιδιά, ταχύτητα με πολλές ταχύτητες και γίνεται το βερολινέζικο μοντέλο. Εγώ όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ. Αλλά... Αυτό ήταν θέμα σχήμα λόγου, έτσι κι αλλιώς ναι. Το αποφάσισαν στη Ρώμη πριν από 2 μήνες. Αλλά τι αποφάσισαν, κάτι που ήταν ήδη προαποφασισμένο εδώ και 20 χρόνια. Δεν ήταν τίποτα καινούριο. Όπως ξέρετε, στο ευρώ δεν είναι όλες οι χώρες Ευρώπης. Αυτό λέγεται διαφορετικές ταχύτητες. Έπειτα σε διάφορα θέματα. Είναι καταθεματικές, πώς να πούμε, παιδεία. Λοιπόν, είναι όποιος θέλει, όποια χώρα θέλει, μπαίνει, αν δεν μπαίνει. Αυτό δηλαδή υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε ξεφύγει από το παλιό πλαίσιο, το ιδρυτικό, τους δρόμους που έλεγε ότι όλοι θα είναι μέσα σε όλα. Ναι. Έτσι, αυτό είναι γεγονός και δεν είναι καινούριο. Αλλά τώρα μιλάμε για τη ζώνη ευρώ. Αυτές που είναι οι 19 χώρες που είναι στη ζώνη ευρώ. Εδώ το καινούριο ποιο είναι, αν θα κάνει τον προϋπολογισμό για αυτή τη ζώνη του ευρώ, το Βερολίνο, ή με κάποιο τρόπο θα συνδιαμορφώνεται ο προϋπολογισμός? Όχι, υπάρχουν πιέσεις σοβαρές, οι οποίες δεν μπορεί να αγνοηθούν, ότι δεν λειτουργεί καλά η ευρωζώνη με αποτέλεσμα να έχει βουλιάξει. Να πατώνει. Και εξαιτίας της είναι αυτή να σύρει και η ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που τίθεται και από τη Γαλλία, αλλά τίθεται και από την Αμερική. Και ήδη το θέτει ο Τραμπ, αλλά το έθετε και προηγουμένως ο Ομπάμα. Ο Τραμπ τώρα ακόμη πιο πιεστικά. Mm. Δηλαδή η γερμανική πολιτική δεν περνάει άλλο, δηλαδή υπάρχουν αντιστάσεις. Διότι και οι υπόλοιποι υποφέρουν, αλλά και οι χώρες του ευρώ, αλλά και η ίδια η ζώνη ευρώ υποφέρει, αλλά ούτε και η Γερμανία αποφελείται από αυτό. Εκτός από την μια αρπακτικότητα να αρπάζει ό,τι βρίσκει, δεν εξελίσσεται το γερμανικό οικονομικό σύστημα προς ένα τρόπο διατηρήσιμο στο μέλλον. Εσείς σήμερα με το άρθρο σας επιχειρείτε, έτσι πιστεύω, να σπάσετε και ένα στερεοτυπικό. Αναρωτιέστε από την αρχή του άρθρου, από τον τίτλο του, πόσο αποτυχημένη είναι η Γαλλία και πόσο επιτυχημένη η Γερμανία. Και το λέτε σε μια περίοδο που όλοι λένε ότι η Γαλλία έχει τόσο σοβαρά προβλήματα που αυτός είναι ο μεγάλος πραγματικά πονοκέφαλος και για τη Γερμανία. Εσείς λέτε λοιπόν, είναι τελικά τόσο αποτυχημένη η Γαλλία και τόσο επιτυχημένη? Ότι δεν είναι, αυτό λέω. Ότι η Γερμανία είναι περισσότερο αποτυχημένη. Αυτό λέω. Δηλαδή, οι επιδόσεις οι γερμανικές, στις οποίες πολλοί εκστασιάζονται, ορισμένοι εκστασιάζονται, προϋποθέτουν συνθήκες αποτρόπαιες στο εσωτερικό της Γερμανίας και μία αποδιοργάνωση οικονομική και κοινωνική του εσωτερικού της υποδείγματος, μοντέλου. Με αυτή την έννοια, λέω, δεν μπορεί να συνεχίσει η Γερμανία έτσι. Αλλά ούτε και η Ευρωζώνη με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία βγάζει τεράστια πλεονάσματα από το εξωτερικό επειδή η ίδια δεν καταναλώνει. Αλλά ούτε και παιδί. Ούτε και παιδί. Δηλαδή παίρνει το... Αυτό λέγεται μερκαντιλισμός. Είναι η παλιά αστεία του 17ου αιώνα. Που τα κράτη συσσωρεύαν χρυσό. Πιστεύοντας ότι αυτό τους δίνει δύναμη όταν έχουν χρυσό στις κεντρικές τους τράπεζες. Εδώ έχουμε ένα είδος νέο μερκαντιλισμού, το οποίο δηλαδή αυτά τα χρήματα που παίρνει, τα πλεονάσματα που παίρνει, αν ήταν θεμητή η σχέση και όχι αθέμητη, μια fair, μια δίκαιη στάση προς το κοινό συμφέρον όλων, έπρεπε να τα ανακυκλώνει η Γερμανία.
Έπρεπε δηλαδή ό,τι πλεόνασμα βγάλει να το ξαναστέλνει με μορφή επενδύσεων. Όπως έκανε η Αγγλία όταν είχε τη Βρετανική Αυτοκρατορία ή όπως κάνει η Αμερική. Αλλά και η Γαλλία ακόμα σήμερα το ίδιο κάνει. Δηλαδή η Γαλλία, σκεφτείτε, που είναι μικρότερη οικονομία και θεωρείται αποτυχημένη, επενδύει πολύ περισσότερα στο εξωτερικό από τη Γερμανία. Αλλά και στο εσωτερικό της η Γαλλία επενδύει, ενώ η Γερμανία δεν επενδύει ούτε έξω ούτε μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή υπάρχει μια φθορά των υποδομών στη Γερμανία, σε όλα τα πεδία, στην υγεία, στην παιδεία, στις υποδομές, στις συγκοινωνίες, παντού υπάρχει μια φθορά. Δεν υπάρχουν επενδύσεις δημόσιες, αλλά ούτε και ιδιωτικές. Ενώ έχουν πλεονάσματα, τα παίρνουν και δεν τα χρησιμοποιούν πάλι. Δηλαδή αυτό όμως λέγεται, γίνεται αφέμαξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η Αμερική, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει χαρακτηρίσει τη Γερμανία ως παράσιτο της παγκόσμιας οικονομίας. Ρουφάει από παντού, ζημιώνει τους άλλους, αλλά δεν αποκαθιστά τις ζημιές ούτε καν στο εσωτερικό της. Δεν τα επενδύει. Διότι στη Γερμανία μέσα εκεί οι εργαζόμενοι, ξέρετε ότι η επίσημα η ανεργία είναι στο 5%. Αλλά αυτοί που θεωρούνται εργαζόμενοι αμείγονται 8 εκατομμύρια από αυτούς με μισθούς κατώτερους από το ελάχιστο που τους επιτρέπει να επιβιώνουν. Δηλαδή θεωρούνται φτωχοί, αλλά είναι εργαζόμενοι φτωχοί. Γίνομαι αντιληπτός. Βεβαίως. Δίνεται κάποια εντυπωσιακά στοιχεία. Λέτε ότι ο βαθμός φτώχειας παραμένει σήμερα στη Γερμανία, παρότι άλλα φαντάζονται κάποιοι, υψηλότερος από ό,τι στη Γαλλία, 17% του πληθυσμένου, 14%. Η γαλλική ανεργία υπερβαίνει, λέτε, βέβαια τη γερμανική, όμως η φτώχεια πλήττει σαφώς μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στη Γερμανία, είτε άνεργους αλλά και εργαζόμενους, από ό,τι στη Γαλλία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Η ανεργία είναι υψηλότερη στη Γαλλία, αλλά η φτώχεια είναι υψηλότερη στη Γερμανία, διότι μέσα στη φτώχεια είναι και εργαζόμενοι στη Γερμανία. Mm-hmm. Υπάρχουν φτωχοί εργαζόμενοι με συμβόλαια μισού χρόνου εργασίας, περιορισμένου χρόνου, part-time πως λέγονται, 8 εκατομμύρια εργαζόμενοι και όχι άνεργοι, δεν μπορούν να επιβιώσουν με το μισθό που παίρνουν. Είναι κάτω από το ελάχιστο όριο, δηλαδή παίρνουν, ξέρω εγώ, 700 ευρώ, 800, και δεν είναι δυνατόν στη Γερμανία να ζήσει με αυτά. Θέλω να δούμε και μία ακόμη παράμετρο του άρθρου σας. Έχετε βέβαια πολύ ενδιαφέροντα. Μπορεί κάποιος να μπει και στο Σταύρος. Όταν η Αγγλία έκανε την αυτοκρατορία της, σε αυτήν συμμετείχε η εργατική τάξη στην Αγγλία. Δηλαδή αυτό της έδινε τη δυνατότητα να αυξάνει το επίπεδο διαβίωσής της. Και ορισμένοι είπαν ότι είναι ένα συμβόλαιο όλων των τάξεων στην Αγγλία για να λαϊλατούν τις άλλες χώρες. Διότι μοίραζε ψίχουλα και στους εργαζομένους η Αγγλία. Η Γερμανία δεν μοιράζει ούτε ψίχουλα. Θέλω να δούμε δύο παραμέτρους ακόμη που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία είναι για την παραγωγικότητα της εργασίας. Και είναι ένα μοντέλο που η γαλλική εργοδοσία, το γερμανικό υπόδειγμα, λέει ότι προσπαθεί να εισαγάγει ανοιχτά πια στη γαλλική κοινωνία. Λέτε εσείς όμως ότι η παραγωγικότητα της εργασίας, αφού δεν εξαρτάται από το κόστος εργασίας. Ναι. Σημαντική διαπίστωση. Εναι. Αλλά από την ένταση κεφαλαίου, έτσι, είναι σαφώς υπέρτερη στη Γαλλία από ό,τι στη Γερμανία. Άρα το γερμανικό υπόδειγμα μάλλον δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολλοί έχουν μπερδέψει, μπερδεύουν, συγχαίουν. Άλλοι αθωά και άλλοι με σκοπιμότητα συγχαίουν την παραγωγικότητα με το κόστος εργασίας. Ενώ η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με το κόστος εργασίας. Είναι μία ώρα εργασίας πόσο προϊόν αποδίδει. Ή μία ημέρα εργασίας ή ένας μήνας εργασίας, μία μονάδα εργασίας, χωρίς, δεν μιλάω για το κόστος, πόσο προϊόν αποδίδει σε όγκο. Λοιπόν, αυτό θα πει παραγωγικότητα. Λοιπόν, το πόσο αποδίδει ένας εργαζόμενος εξαρτάται από το τι μηχανήματα διαθέτει. Για να αυξάνεται η παραγωγικότητα χρειάζεται να γίνονται επενδύσεις στα μηχανήματα, να αυξάνεται η αποδοτικότητα της εργασίας. Λοιπόν, αυτό θα πει παραγωγικότητα. Λοιπόν, οι χώρες που έχουν, δηλαδή ο ρυθμός της παραγωγικότητας εξαρτάται από το ρυθμό των επενδύσεων. Όχι από το πόσο εντατική είναι η εργασία. Λέτε ακόμη, και θέλω να το διαβάσω αυτό και θέλω λιγάκι πάνω σε αυτό να σταθείτε. Ναι.
το γερμανικό υπόδειγμα όχι μόνο επενδύει λιγότερο από το γαλλικό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα αποταμιεύει αισθητά περισσότερο, 27% το ΑΕΠ στη Γερμανία έναντι 20% στη Γαλλία. Και μόνο το γεγονός ότι ο σχηματισμός κεφαλαίου υστερεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες από το ύψος της εθνικής αποταμίευσης αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος το σημερινό αδιέξοδο του γερμανικού υποδείγματος. Και συνεχίζεται. Οι Γερμανοί αναζητούν, εμένα εδώ είναι μια διατύπωση κλειδί, ασφάλεια στην νομισματική σταθερότητα και στις χρηματικές αποδόσεις έναντι της εμπλοκής σε επιχειρηματικές περιπέτειες υψηλότερου ρίσκου. Η Γερμανία όμως έτσι αποκόπτεται από το βάθρο της στο μέτρο που η χρηματιστική σφαίρα κατησχύει σε ολόκληρη την οικονομία με συνέπεια την καχεξία των πραγματικών μεγεθών. Για μένα αυτό είναι το κλειδί εδώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Η Γερμανία έχει πέσει στην παγίδα της χρηματιστικοποίησης. Ολόκληρη η Γερμανία μετεξελίσσεται ραγδαία σε μια, όπως το γράφω εκεί, εξαγωγική πλατφόρμα. Mm-hmm. Δηλαδή όπως είναι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να εξάγουν περισσότερο από όσο παράγουν. Δηλαδή οι εξαγωγές αυτές τις χώρες είναι 150% του ΑΕΠ. Δηλαδή είναι απλώς τα αγαθά διέρχονται από εκεί και εξάγονται αμέσως. Δηλαδή ουσιαστικά οι χώρες έχουν μετατραπεί σε πλατφόρμες. Άρα δηλαδή λέτε ότι αυτός που κάνει το κουμάντο είναι η ζήτηση από τις διεθνείς αγορές σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Η χώρα αυτή, αυτές οι χώρες που λέω, σύρονται από τις διεθνείς αγορές. Τις οποίες όμως δεν ελέγχουν. Δηλαδή στην ουσία είναι στο έλεος των αγορών. Και δεν ελέγχουν και διαλύουν, αποδομούν τις εσωτερικές τους κοινωνίες, τις σχέσεις με τους εργαζομένους, όλα διαλύονται, γιατί στο μέτρο που οι χώρες αυτές σύρονται από τις ανώνυμες, από την ανωνυμία των αγορών του εξωτερικού. Αγορών όχι μόνο του χρήματος, αλλά και των αγαθών. Εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Βεργόπουλε, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ναι. Άρα για σας το κρίσιμο ερώτημα για την Ευρώπη είναι ποιο? Που πρέπει να απαντηθεί και από τους λαούς και από τις πολιτικές ηγεσίες. Ότι η Ευρώπη χρειάζεται, δεν έχει ιδρυθεί με αυτό το σκοπό η Ευρώπη, να γίνει εξαγωγική πλατφόρμα. Έχει ιδρυθεί με σκοπό να πλησιάσει τις χώρες και να συγκροτήσουν μια συνοχή, ένα ενίο όλο. Λοιπόν, όπως είναι στην Ευρώπη είναι 18-19 χώρες, στις ΗΠΑ είναι 52. Λοιπόν, οι αποκλίσεις στην Ευρώπη είναι 1:2, στα βιωτικά επίπεδα προς 3, στην Αμερική είναι 1:5. Λοιπόν, αυτό όμως δεν εμποδίζει την Αμερική να είναι μία χώρα. Ξέρετε, η Αμερική εξάγει 12% μόνο του παραγωγή. Δεν σύρεται από τις αγορές του εξωτερικού. Το υπόλοιπο το καταναλώνει η ίδια. Το 88-90% του εθνικού της προϊόντος το καταναλώνει η Αμερική. Λοιπόν, το ίδιο και η Ιαπωνία, η Κίνα. Λοιπόν, όλες οι χώρες που έχουν μια οντότητα έχουν προτεραιότητα στο να συγκροτήσουν την εσωτερική του συνοχή για να υπάρχουν στο μέλλον. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να διαλύονται κοινωνικά όλες οι χώρες για να στο βωμό των πλεονασμάτων από το εξωτερικό. Δηλαδή τότε γίνονται οι υποχείριες, εξαρτώνται από την ανωνυμία των αγορών και διαλύονται όλες οι σχέσεις. Και αυτό δεν είναι διατηρήσιμο για καμία χώρα, όσο μεγάλη κι αν είναι.